Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι μεγαλοψυχία. Πάντως θεωρώ λογικό ότι ασχέτως των όρων που έχουν τεθεί από την διακομματική, από τη δικομματική μάλλον, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος παραπάνω χρόνος. Λοιπόν, ο λόγος στην κυρία Χούκλη, η οποία απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα αλλάξω θέμα, όπως λέμε και στα δελτία ειδήσεων, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ερχόμενος στην ΕΡΤ προλάβατε να δείτε ή σας πληροφόρησαν ότι πριν από μία ώρα στην είσοδο του Ραδιομεγάρου είχαν συγκεντρωθεί μεταλλορύχοι από τις Κουριές. Ήρθαν να καταγγείλουν ότι για προεκλογικούς λόγους, για επικοινωνιακούς λόγους, κλείσατε μια επιχείρηση, αναστείλατε τη λειτουργία για την ακρίβεια μιας επιχείρησης που απασχολεί 2.000 εργαζόμενους. Ερωτώ ευθέως, τι θα κάνετε αν επιστρέψετε στην κυβέρνηση με τις Κουριές, γενικότερα τι θα κάνετε για να δημιουργήσετε νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας, να απομειώσετε την ανεργία και με τι ορίζοντα? Κυρία Χούκλη, το θέμα των σκουριών δεν είναι χθεσινό, ούτε σημερινό. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει ένας κάθετος διαχωρισμός στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται τα μεταλλεύματα του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής και προχωρά και σε εργασίες που αφορούν την εξόρυξη χρυσού. Η εξόρυξη χρυσού είναι παγκοσμίως γνωστό ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, εκτός και αν τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις. Οι κάτοικοι στις περιοχές της Χαλκιδικής που βρίσκονται στις τουριστικές περιοχές έχουν ξεσηκωθεί εδώ και 2 χρόνια. Διαμαρτύρονται ότι μολύνεται το περιβάλλον, ότι μολύνεται η θάλασσα, ότι δεν μπορούν να έχουν τουρίστες. Και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Στον τόπο μας πρέπει να εφαρμόζεται η νομιμότητα. Θέλουμε επενδύσεις, αλλά θέλουμε οι επενδύσεις και οι επενδυτές να σέβονται τους νόμους, τους εργασιακούς και τους περιβαλλοντικούς. Αυτό που ζητήσαμε από την εταιρεία ήταν να κάνει μια εφαρμογή της μεθόδου προκειμένου να δούμε αν μολύνει ή δεν μολύνει το περιβάλλον. Ήταν συμβατική της υποχρέωση. Δεν το έπραξε και οδηγηθήκαμε στην αναστολή των εργασιών μόνο στο σκέλος που αφορά την εξόρυξη χρυσού. Εκβιαστικά η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες σε όλο το φάσμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Πράγμα το οποίο το κάνει για να μας εκβιάσει, βάλλοντας ασπίδα τους εργαζόμενους. Εμείς είμαστε και με τους εργαζόμενους, αλλά και με το περιβάλλον. Πάνω απ' όλα είμαστε με τους νόμους που πρέπει να τηρηθούν. Επομένως, να το συμπεριλάβετε στην δεύτερη απάντησή σας, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί σε αυτό το οποίο ζητάτε εσείς, θα επαναλειτουργήσει, θα άρετε την άρση της, την αναστολή της λειτουργίας της? Και το δεύτερο και σημαντικότερο κατ' εμέ, πώς θα γίνει αυτή η επενδυτική επανεκκίνηση ώστε να έρθει η ανάπτυξη στον τόπο? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κυνήγει γη και ουρανό για να αυξήσει το βιομηχανικό ίχνος της, την βιομηχανική παραγωγή της. Η Ελλάδα είναι απούσα. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Κυρία Χούγκλη, προφανώς εμείς δεν είμαστε, σε σχέση με το θέμα της εταιρείας, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε καμία διάθεση εκδίκησης. Αν διαπιστωθεί ότι οι δραστηριότητες δεν μολύνουν το περιβάλλον, θα προχωρήσει. Αν όμως διαπιστωθεί ότι μολύνει το περιβάλλον, θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Το δεύτερο σκέλος και το πιο σημαντικό, για να έρθουν επενδύσεις, χρειάζεται σταθερότητα, πολιτική και δημοσιονομική, χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, χρειάζεται να χτυπήσουμε την γραφειοκρατία και χρειάζεται να σταματήσει στη χώρα μας να βασιλεύει η διαφθορά, διότι ένας επενδυτής για να έρθει ξέρει ότι χρειάζεται να λαδώσει κάτω από το τραπέζι. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. Το ερώτημα είναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να μην μένουμε μόνο σε διαπιστώσεις και να γίνονται και πράξεις. Κύριε Μαϊμαράκη, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είχε